χρυσό μετάλλιο επιφυλάσσουμε στην κυρία Βενετία Πιτσιλαντή Σούερ για τη σημαντική συμβολή της στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό. Η Βενετία Πιτσιλαντή Σούερ, η παθιασμένη Ελληνίδα συγγραφέας της Γενέβης, είναι κοντά μας. Η Βενετία γεννήθηκε στη Μυτιλίνη, από πολύ μικρή όμως μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου σπούδασε δημοσιογραφία, δημόσιες και κοινωνικές σχέσεις. Συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στη συμβουλευτική ψυχολογία. Μετέπειτα, στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης σπούδασε ψυχολογία και επιστήμες της εκπαίδευσης, παντρεύτηκε λιωτό και απέκτησε δύο παιδιά. Είναι αδερφή του διάσημου μουσικού Γιάννη Πιτσιλαντή, ο οποίος βρίσκεται απόψε ανάμεσά μας. Είναι ενεργό μέλος πολλών συλλόγων, φιλανθρωπικών, πολιτισμικών, κοινωνικών καθώς και λογοτεχνικών. Συγκεκριμένα είναι ενεργό μέλος του Συμβουλίου της Ελβετικής Επιτροπής για την Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα, της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, του Ορθόδοξου Φιλανθρωπικού Ιδρύματος και είναι επίσης μέλος του Σύλλογου Ελληνίδων Κυριών Γενέβης, στον Ελληνοελβετικό Σύλλογο του Ζαν Γκαμπριέλ Ελιάρ, καθώς και εκπρόσωπος στην Ελβετία των Διεθνών Βραβείων Τζουζέπε Σάκα. Πάνω από 18 χρόνια είναι υπεύθυνη επίσης του λογοτεχνικού τύπου βιβλιοφύλων της Γενέβης και κάνει σπουδαία δουλειά εκεί. Παρακαλώ πολύ την κυρία Βενετία Πιτσιλαντή Σούερ να έρθει να παραλάβει το βραβείο της. Για την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι φίλοι και φίλες, είναι πολύ μεγάλη η συγκίνηση, η χαρά και η τιμή που μου κάνετε με αυτό το σημαντικό βραβείο. Είναι μοναδικές και ξεχωριστές αυτές οι στιγμές για μένα, που βραβεύομαι στην Αθήνα, στη πόλη που αγαπώ και όπου μεγάλωσα. Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Μεταφραστών Λογοτεχνίας, τη φίλη και εκδότρια συγγραφέα Ελένη Κεκροπούλου. Δεν πίστευα βέβαια ότι μπορεί να βραβευτώ επειδή διατηρώ και προωθώ την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό. Και αυτό γιατί το θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ φυσιολογικό και καθήκον μου. Όταν έφυγα νέα από την Ελλάδα για να σπουδάσω στο εξωτερικό, από την πατρίδα φεύγοντας, πήρα μαζί μου ένα μεγάλο θησαυρό, που ήταν η αγάπη που έλαβα από την οικογένειά μου, η ελληνική νοοτροπία, η παιδεία, οι ηθικές αξίες, αξίες ζωής, η παράδοση και τα έθιμα. Προσπάθησα να μην αφομοιωθώ με την ξένη κουλτούρα και να διατηρήσω τις πνευματικές και ψυχικές ρίζες μου, να διατηρήσω ανέπαφη όσο γίνεται η πλούσια γλώσσα μας από ξένες λέξεις και εκφράσεις. Γιατί η γλώσσα είναι η ραχοκοκαλιά του πολιτισμού μας. Όταν άρχισα να γράφω, η ψυχή μου αυθόρμητα διάλεξε τη μητρική γλώσσα και η γραφή μου έδωσε τη δυνατότητα να απελευθερωθώ, να πετάξω. Το γράψιμο έγινε ανάγκη, ανάσα, σύμπτωμα, σωτηρία ψυχής. Είμαι πολύ υπερήφανη για τα παιδιά μου τα οποία γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Γενέβη. Μιλούν απτέστως ελληνικά και είναι πολύ μεγάλη αυτή η ικανοποίηση. Είναι εδώ ο γιος μου, ο οποίος μου δίνει χαρά γιατί ήρθα από το Λονδίνο επίτηδες να είναι κοντά μου. Οι δραστηριότητές μου με τους διάφορους ελληνικούς συλλόγους με βοήθησαν να συνεχίσω να εργάζομαι και να επικοινωνώ στα ελληνικά. Πρόσφατα ήμουν και σε μια άλλη απονομή διεθνών βραβείων που ήταν στη Ρώμη, στο Βατικανό, με τα βραβεία Γιουσέπε Σάκα, τα οποία ήμουν καλεσμένη ως επίσημος εκπρόσωπος από την Ελβετία. Πρότεινα για το βραβείο αξίας πολιτισμού το κύριο Ντούσαν Ζιτζάνσκι, το μεγάλο καθηγητή, ο οποίος έχει κάνει ένα πάρα πολύ σπουδαίο έργο, γιατί είναι ο πρόεδρος της Ελβετικής Επιτροπής για την Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα, που είμαι και εγώ μέλος του Συμβουλίου. Το σημαντικότερο βέβαια έργο μου θεωρώ στην Ελβετία ότι είναι η δραστηριότητά μου με το λογοτεχνικό κύκλο βιβλιοφύλο Γενέβης, για το οποίο εργάζομαι παθιασμένα και είμαι υπεύθυνη 18 χρόνια. Δεν απουσίασα δε ποτέ στα 18 χρόνια. Μερικές βιβλιόφιλες ήρθαν από τη Γενέβη σήμερα κοντά μου και τις ευχαριστώ πολύ, είναι μεγάλη χαρά. Είμαστε 35 κυρίες περίπου, οι οποίες διαβάζουμε, παρουσιάζουμε, αναλύουμε βιβλία ελλήλων λογοτεχνών, κλασικών και νέων. Το επίπεδο των παρουσιάσεων είναι πολύ υψηλό και εκάστοτε συγγραφείς, τους οποίους καλέσαμε, μένουν έκπληκτοι.
Με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε τη γλώσσα μας και πλουτίζουμε το πνεύμα μας. Είμαστε σε συνεχή επαφή με το βιβλίο και τους συγγραφείς, εφόσον έχουμε μελετήσει και παρουσιάσει πάνω από 210 αξιόλογα βιβλία. Παρουσιάζουμε και ποιητές στη ζωή το έργο τους με απαγγελίες των ποιημάτων. Φέτος εορτάζουμε τα 20 χρόνια του λογοτεχνικού κύκλου βιβλιοφίλων. Αυτό το χρυσό μετάλλιο θα ήθελα να το αφιερώσω στις φίλες του λογοτεχνικού κύκλου, γιατί όλες μαζί κάνουμε την κοινή προσπάθεια ώστε να προωθούμε και να διατηρούμε τη γλώσσα μας, ενώ συγχρόνως έχουμε δεθεί και με μια βαθιά φιλία. Η γλώσσα μας είναι πολιτισμός και όσο πιο υψηλό το επίπεδο του πολιτισμού, τόσο πιο υψηλό και το επίπεδο της γλώσσας του. «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική στις αμμουδιές του Μύρου», λέει ο νομπελίστας μας ποιητής Ελίτης. Αυτή, η ελληνική γλώσσα, η ξεχωριστή και μοναδική, έχουμε χρέος να τη διαφυλάξουμε, να τη διασώσουμε και να τη διαδώσουμε. Η γλώσσα μας είναι η μήτρα του πολιτισμού, της φιλοσοφίας, της ποίησης, της λογοτεχνίας, των επιστημών. Η ελληνική πλούσια γλώσσα μας είναι η γλώσσα του Ομήρου και του Θεοκλειδίδη, του Σοφοκλή και του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα και των Αγίων Γραφών, του Σολομού, του Παπαδιαμάντη, του Κάλβου και του Παλαμά, Σεφέρι Ρίτσου, Καζαντζάκη, του Ελίτη και τόσων άλλων μεγάλων και σημαντικών. Είναι μητέρα γλώσσα για όλες τις γλώσσες του κόσμου. Για εμάς όμως, τους Έλληνες της Διασποράς, τα ελληνικά είναι η μητρική μας γλώσσα, η οποία έχει βαθιές ρίζες αγάπης από αυτή τη χώρα που αγαπούμε και πονούμε, γιατί είναι η πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να δώσετε μια διαφορετική πτυχή της Βενετίας και της Λαδί που βραβεύτηκε σήμερα. Πρώτα απ' όλα είμαι πολύ περήφανος και έχει κάνει μια πολύ μεγάλη δουλειά τώρα και 20 χρόνια σε αυτό το Λονδίνο. Και είναι και φανταστική μάνα και πιστεύω και τα δύο τα κάνει πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος σε αυτό που έχει γίνει σήμερα. Τα δικά μας συγχαρητήρια, να δικό σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δηλαδή είναι μια καταπληκτική γυναίκα, ένας καταπληκτικός άνθρωπος, πολύ δυναμική, που κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο για τον ελληνισμό στο εξωτερικό, που έχει πολλούς φίλους, πολλούς ανθρώπους που την εκτιμάνε, που την υποστηρίζονται και είμαι πολύ περήφανη που είμαι σήμερα εδώ κοντά της και συγχαρητήρια για το λόγο της, μας άγγιξε πάρα πολύ και ότι την αγαπάμε πάρα πολύ και την ευχαριστούμε για όλα. Η κυρία Πιτσιλαδή είναι μια αγαπημένη φίλη, ένας φανταστικός άνθρωπος. Είναι η συντονίστρια μας Γενέβη στο λογοτεχνικό κύκλο, για τον οποίο είμαστε όλοι περήφανοι. Διαβάζουμε βιβλία κάθε μήνα από ένα, περίπου 10 το χρόνο, εδώ και αρκετά χρόνια. Και έτσι καταφέρνουμε να βάζουμε και εμείς το δικό μας
Λιθαράκη σε αυτό που λέμε ελληνική γλώσσα και ελληνισμό. Την ευχαριστούμε για όλα και ευχαριστούμε και εσάς. Θα τη χαρακτήριζα, κυρία Πιτσιλαδή, η οποία είναι μια πραγματική πρέσβυρα του ελληνισμού με όλη τη σημασία της λέξεως, εμπνευσμένη, η οποία κάνει το όνειρο πραγματικότητα και η οποία σε εμπνέει να κάνεις και εσύ την πραγματικότητα όνειρο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προχωρεί σταθερά μπροστά, προάγει πάρα πολύ τον πολιτισμό και τη γλώσσα και παράλληλα με τα καθήκοντά μου μου έδωσε την μεγάλη ευκαιρία και αποτέλεσε και τιμή για μένα να παρουσιάσω ελληνική ποιήση αναλύοντας βεβαίως πρώτα τους νομπελίστες μας σε Φέρι και Ελίτη στη Γενέβη, τον υπέροχο Καβάφη και στη συνέχεια, αν μπορούμε να πούμε για κάτι πιο προχωρημένο, τους σουρεαλιστές ποιητές μας, τον Εγκονόπουλο και τον Εμπειρίκο. Το βάθος της γνώσης για την ομάδα αυτή είναι ουσιαστικό και η γλώσσα δουλεύεται βήμα-βήμα, λέξη-λέξη με ανθρώπους που δεν είναι απλά Έλληνες και θέλουν να τη διατηρήσουν, αλλά και Ελληνίδες εξαρχιστίας, παντρεμένους με ξένους, οι οποίες λατρεύουν μέσα από το πλαίσιο αυτό οτιδήποτε όμορφο μπορεί να υπάρξει στη ζωή του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η Βενετία απόψε τιμά την Ελλάδα, τιμά την ελληνική γλώσσα και την ονομάζω πρέσβυρα της ελληνικής γλώσσας. Ξεκινώντας από τη Γενέβη, να ξεκινήσει ένα μεγάλο ταξίδι σε όλη την Ευρώπη, να ενώσει όλο τον ελληνισμό όλη τη γη και να του πει πόσο σημαντικό είναι να γυρίσουμε στις ρίζες μας, στην Ελλάδα μας, στις αξίες μας, στη γλώσσα μας. Και αυτό το έργο που κάνει στη Γενέβη να αποτελέσει παράδειγμα για όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια, Βενετία μου. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη απόψε, γιατί θαύμασα και εντυπωσιάστηκα για μία ακόμα φορά από την πολύ καλή μου φίλη, την δεύτερη μητέρα μου, τη Γενέβη, γιατί είμαι πολλά χρόνια στην Ελλάδα και η Βάντα μου έχει σταθεί σαν οικογένεια. Και είμαι πάρα πολύ περήφανη για το έργο της, για ό,τι κάνει, για τους Έλληνες, για τους φίλους της, γιατί εκτός από καταπληκτική συγγραφέα είναι και καταπληκτικός άνθρωπος. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ήσουν πρόσφατα στην Ελλάδα. Είσαι ο καταλληλότερος να φέρεις τα φρέσκα νέα και να περιγράψεις τι γίνεται. Εγώ να πω ότι είναι ένας πολιτιστικός φάρος. Η Βενετία στη Γενέβη βοηθάει όλη την ελληνική λογοτεχνία. Την ευχαριστούμε για όλα που υπάρχει, παθιασμένη η ίδια με αυτό που κάνει. Μεγάλη αγάπη για την ελληνική λογοτεχνία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα να γράφει, να είναι καλά και πάντα με πάθος. Ήσουν προσκαλεσμένος του λογοτεχνικού κύκλου λίγες μέρες πριν. Ήσουν στη Γενέβη. Περιέγραψε μας λίγο τι έγινε εκεί. Μια μεγάλη αγκαλιά για το καινούργιο βιβλίο, το Ερωνείο το Δάκρυ, από όλο τον λογοτεχνικό κύκλο των κυριών της Γενέβης. Διψασμένες καρδιές, αναγνώστες παθιασμένες, όλες με τη γλώσσα σε υψηλό επίπεδο και γόητρο. Νομίζω ότι είναι μια αγκαλιά που όλοι οι Έλληνες συγγραφείς πρέπει να την απολαύσουν και να την αναρωθήσουν όλη την εμπειρία της Γενέβης. Μιλήσατε για το βιβλίο σου μόνο ή για κάτι περισσότερο, για το Αιδονίου το Δάκρυ, για κάτι περισσότερο. Αν και πηγαίνεις για να παρουσιάσεις ένα βιβλίο, νιώθεις μια μεγάλη αγκαλιά. Εγώ ένιωσα 35 μητέρες να μεγαλιάζουν εκεί πέρα, μια ομορφιά και ανοιχτήκαμε, ανταλλάξαμε μυστικά, κρυφές πτυχές στη ζωή του καθενός και ήταν υπέροχα, ήταν ανυπομονώ να ξαναπάω, υπέροχα. Να πάμε μαζί. Να πάμε μαζί βέβαια, να πάμε μαζί. Το μετάλλιο θα ήθελα να το αφιερώσω στις φίλες του λογοτεχνικού κύκλου, γιατί όλες μαζί κάνουμε την κοινή προσπάθεια ώστε να προωθούμε και να διατηρούμε τη γλώσσα μας, ενώ συγχρόνως έχουμε δεθεί και με μια βαθιά φιλία. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη σήμερα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη τιμή για τον ανθρώπο, την Αθήνα, και να είμαι περιτιμισμένη από ανθρώπους που με αγαπούν, που είναι...